Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κοσλιόπουλε, καλημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Γιατί νομίζω είστε στην επιστροφή από την Αθήνα για την Καστοριά, έτσι? Όχι, είμαι επιστροφή από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη, ωραία. Λοιπόν, για να πούμε δύο πράγματα παραπάνω για την απόφαση του... Είναι απόφασή σας να έχετε αυτή τη δομή στο Νεστόριο? Σας έγινε κάποια πρόταση? Πώς έγινε ακριβώς? Κοιτάξτε, αυτό το θέμα έχει ένα χρόνο τουλάχιστον που το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι απόφαση ακόμη του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι μια σκέψη δική μου. Mm-hmm. Θα έρθει ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εάν και οψέποτε έρθει η ώρα να γίνει προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του ΙΝΕΔΙΒΗΜ, του Ινστιτούτου Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, που θα είναι ο φορέας που θα λειτουργήσει την δομή. Mm-hmm. Έχω έρθει σε επαφή με αρκετές φορές με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Τι είναι εκείνο το οποίο θέλουμε να κάνουμε? Είναι να δημιουργήσουμε μια δομή φιλοξενίας ανήλικων ασυνόδευτων κοριτσιών. Ναι. Επαναλαμβάνω, ανήλικων κοριτσιών. Ναι. Ηλικίας 13 έως 17 ετών, στις εγκαταστάσεις της μαθητικής εστίας. Θα έχει μόνο κορίτσια αυτή η δομή? Μόνο κορίτσια? Μόνο κορίτσια. Ανήλικα κορίτσια 13 έως 17 ετών. Για ποιο λόγο το προτείνουμε αυτό και από πού παρακινηθήκαμε? Παρακινηθήκαμε από το γεγονός ότι αντίστοιχη δομή φιλοξενίας ανήλικων κοριτσιών έχει ο Δήμος Βοΐου στο Πεντάλαφο. Ναι. Και μάλιστα φιλοξενεί 40 κορίτσια και δουλεύουν 40 εργαζόμενοι. Έχει ο Δήμος Ανογείων στην Κρήτη και εμείς είμαστε ο τρίτος Δήμος, γιατί όλες οι υπόλοιπες δομές λειτουργούν μέσα από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ποια ήταν η σκέψη μου, ας πούμε? Η σκέψη μου ήταν να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια κινητικότητα οικονομική και κοινωνική στην περιοχή μας για να εργαστούν κάποιοι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι και στο Νεστόριο, κύριε Κοσλιόπουλο, έχουμε 40 κορίτσια. Όχι, δεν μπορούμε να έχουμε 40, γιατί δεν έχουμε εγκαταστάσεις. Δεν έχουμε εγκαταστάσεις, μάλιστα. Πόσα μπορούμε να έχουμε? Οι εγκαταστάσεις μας μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 25 κορίτσια. Άρα λοιπόν, κατά αναλογία με το Βόλιο, μπορούμε να έχουμε και 25 ανθρώπους που θα βρουν δουλειά, ας πούμε? Τουλάχιστον 20 ανθρώπους που θα βρουν δουλειά θα έχουμε, εφόσον έχουμε 25 κορίτσια. Γιατί λέω εφόσον έχουμε? Γιατί το πρόβλημα του να βρεις πλέον ασυνόδευτα κορίτσια είναι μεγάλο. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια. Να πούμε ότι οι περισσότεροι που έρχονται εδώ, μετανάστες και τα λοιπά, είναι ή αγόρια ή μεγάλη κορίτσια, και οι γυναίκες είναι λίγο σπάνιο. Δεν το βλέπουμε συχνά. Ναι, ούτε τα αγόρια μας ενδιαφέρουν, ούτε οι μεγάλοι μας ενδιαφέρουν και δεν μας θα ενδιαφέρουν γίνει μόνο τα κορίτσια λοιπόν. Μόνο τα κορίτσια, τα ανήλικα, τα ασυνόδευτα. Εφόσον υπάρξουν τέτοια διαθέσιμα κορίτσια, θα μπορεί να λειτουργήσει η δομή από το ΙΝΕΔΙΒΗΜ, ναι, από το παλιό Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, ναι, που είναι ένας φορέας του Υπουργείου Παιδείας, μέσω προγραμματικής με τον Δήμο. Και τι θα γίνει λοιπόν σε αυτή τη δομή? Καταρχήν θα ανακαινιστούν τα κτίρια, για να δούμε ποια είναι τα ωφελήματα που θα έχει το Νεστόριο ή ο Δήμος μας. Θα ανακαινιστούν θα από ποιον? Τα κτίρια. Από ποιον? Από το ΙΝΕΔΙΒΗΜ. Α, μάλιστα. Ήδη αναλαμβάνει και την ανακαίνιση λοιπόν το ΙΝΕΔΙΒΗΜ. Εμείς κάναμε την μελέτη, την δώσαμε, δημοπράτησε το έργο τον Γενάρη και τώρα θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες η κατασκευή της συντήρησης σε ένα έργο 200.000 ευρώ. Δεύτερον, θα εργαστούν τουλάχιστον 20 άτομα και θα είναι από το Νεστόριο. Εάν δεν υπάρχουν κάποιες επιστημονικές ιδιότητες... Από τον Δήμο Νεστόριο ή από τον Νεστόριο Νεστόριο? Από τον Νεστόριο, τον Νεστόριο. Αν δεν υπάρχουν ειδικότητες που θέλουμε από τον Νεστόριο, θα είναι από τον Δήμο. Και μόνο αν δεν υπάρχουν και από τον Δήμο, θα είναι για κάποιες ειδικότητες μιλάμε. Ας πούμε, μπορείτε να μας πείτε τι ειδικότητες για να καταλάβουμε τι θα χρειαστεί εκεί, παραδείγματος χάρη? Καταρχήν χρειάζονται κάποιοι ψυχολόγοι. Αχα. 2-3 ψυχολόγοι, 2-3 κοινωνιολόγοι, 2 φιλόλογοι και στη συνέχεια προσωπικό, μάγειρες, βοηθοί μαγείρων, φροντιστές, φύλακες και τέτοιου είδους προσωπικό.
Διερμηνείς, ναι, δύο ή τρεις επίσης, με διάφορες γλώσσες και τα λοιπά. Μάλιστα. Αυτό είναι το προσωπικό που μπορεί και χρειάζεται να εργαστεί. Η συμφωνία μας είναι ότι θα ωφεληθεί η περιοχή, ο οικισμός στον οποίο θα δημιουργηθεί η δομή, και ο οικισμός είναι το Νεστόριο, ναι. Μόνον εφόσον δεν υπάρχουν ειδικότητες από το Νεστόριο, τότε θα ωφεληθούν και από τις υπόλοιπες περιοχές. Είπατε άρα, ότι... ναι. Το πρώτο όφελος λοιπόν είναι η συντήρηση της μονάδας. Το δεύτερο όφελος είναι η έβρεση εργασίας σε κάποιους ανθρώπους. Το να εργαστούν 15-20 άνθρωποι από ένα χωριό σαν τον Νεστόριο, με αυτό το μεγάλο ύψος ανεργίας που υπάρχει τώρα, καταλαβαίνετε είναι πολύ μεγάλη είναι πολύ υπόθεση. Σημαντικό. Ναι, ναι. Το τρίτο όφελος είναι ότι θα ενισχυθεί το Λύκειο. Το Λύκειο έχει προταθεί να κλείσει, όπως ίσως έχει κάποιος. Ναι, βέβαια. Θέλω να το μετατρέψουν σε ηλικιακές τάξεις. Σε ηλικιακές τάξεις, το έχουμε κάνει και θέμα ειδικό αυτό. Ναι, ναι, δεν υπάρχουν παιδιά. Εγώ προχθές στην Αθήνα συναντήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και κάναμε μια αναλυτική κουβέντα για το θέμα του Λυκείου. Όταν τα παιδιά μειώνονται σε τέτοιο βαθμό, τότε πάνε σε κλείσιμο των Λυκείων και θα λειτουργήσει με ηλικιακές τάξεις, δηλαδή θα πηγαίνουν τα παιδιά Λύκειο στο Νεστόριο, αλλά δεν θα υπάρχει το Λύκειο ως μονάδα με τη νομική του μορφή, θα λειτουργούν με τους καθηγητές του γυμνασίου. Ναι. Για να μην μετακινούνται σε άλλα Λύκεια, σε άλλες περιοχές του νομού Καστοριάς. Εφόσον υπάρχει δομή όμως στο Νεστόριο και πηγαίνει έστω και ένα κορίτσι από αυτή τη δομή στο Λύκειο, τότε δεν μπορούν να κλείσουν το Λύκειο. Θα χρησιμοποιηθεί λοιπόν η δομή για ένα ακόμη λόγο για να μην κλείσει το Λύκειο Νεστορίο. Για να μην κλείσει το Λύκειο Νεστορίο. Λοιπόν, το τέταρτο όφελος, αυτό ήταν το τρίτο για να στηρίξουμε το Λύκειο και να μην κλείσει. Το τέταρτο όφελος είναι ότι όλες οι προμήθειες θα αγοράζονται από επαγγελματίες του Νεστορίου. Το πέμπτο όφελος... Ό,τι χρειαστεί, δηλαδή, ό,τι χρειαστεί από αναλώσιμα, υλικά, φαγητό κτλ. Θα είναι όλα θα αγοράζονται, θα ψωνίζονται από το Νεστόριο. Ναι. Το επόμενο όφελος είναι ότι αυτά τα παιδιά παίρνουν ένα μηνιαίο επίδομα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο το δαπανούν γιατί δεν είναι κλειστή η δομή, κυκλοφορούν έξω, ελεύθερα. Επομένως μπορούν να δαπανούν αυτά στην τοπική κοινωνία. Και το έκτο όφελος είναι... Να πούμε ότι είναι κοντά στο 500, αν δεν κάνω λάθος αυτό, τα οποία τα χρήματα αυτά τα ξοδεύουν τα παιδιά αυτά, βγαίνοντας από τη δομή, στο καφέ, στην εστίαση, κάπου θα το ξοδεύουν και στον Δήμο Νεστορίου. Και το τελευταίο όφελος που είναι πολύ σημαντικό επίσης, είναι ότι για αυτά τα παιδιά, για αυτά τα κορίτσια, μπορούν από το Υπουργείο να γίνουν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης σε διάφορες ειδικότητες επαγγελματικές, ναι. Και να δαπανούνται, να έρχονται κάποια χρήματα και να υπάρχουν εκπαιδευτές που θα εργάζονται και θα αμείβονται σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνετε ότι το να κάνεις μια τέτοια δομή 25 παιδιών το μέγιστο, για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Για και πάλι τα 25 παιδιά δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Μπορεί να βρίσκονται 20 παιδιά, 15 παιδιά. Έτσι. Το να έχεις 25 κορίτσια λοιπόν στο Νεστόριο και να έχεις όλα αυτά τα ωφελήματα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια εκείνο το οποίο με φόβησε, γιατί εγώ το θέλω και όταν έρθει η ώρα θα τοποθετηθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο και οποιοδήποτε άλλοι θέλουν, έτσι, ας σταθμίσουν τα ωφελήματα και ας σταθμίσουν και όποιους άλλους προβληματισμούς έχουν. Εκείνο όμως το οποίο με φόβησε προχθές και από την Υφυπουργό, από την Υπουργό την κυρία και Βούλτευση. Από τον Γενικό Γραμματέα είναι ότι πλέον τα κορίτσια αυτά έχουν περιοριστεί αριθμητικά πάρα πολύ. Δεν μετακινούνται τέτοια κορίτσια από τις χώρες εκείνες για να περάσουν από την Ελλάδα και να μείνουν εδώ. Αυτά τα κορίτσια, μας είπε η κυρία Βούλτευση, που σήμερα υπάρχουν και είναι διασπαρμένα στις δομές που υφίστανται, είναι τα παιδιά που έχουν απομείνει από κάποια ναυάγια που έγιναν στο Αιγαίο κτλ. Χάθηκαν οι γονείς τους και έμειναν τα παιδιά αυτά μόνο τους εδώ. Μάλιστα. Τώρα μετακινούνται μόνο αγόρια, μόνο νεαροί άντρες δηλαδή, και χρησιμοποιούν την Ελλάδα Transit για να περάσουν στις επόμενες χώρες της Ευρώπης και δεν
υπάρχουν εύκολα διαθέσιμα κορίτσια. Μάλιστα. Εάν δεν βρεθεί αυτός λοιπόν ο αριθμός των κοριτσιών, δεν θα γίνει αυτή η δομή. Α, υπάρχει δηλαδή και αυτός ο όρος. Δηλαδή θέλουμε τουλάχιστον 20 κορίτσια για να μπορέσει να λειτουργήσει η δομή. Διαφορετικά... Κανονικά θέλουμε 25 κορίτσια. Η δομή θέλει 25 κορίτσια. Ναι. Και μπορεί ενδιάμεσα όταν κάποια φεύγουν, γιατί στα 18 φεύγουν. Ναι, ναι. Έτσι, μπορεί να έρχονται κάποια άλλα και ενδιάμεσα να γίνονται 20, να γίνονται 15. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να συμπληρώνει το Υπουργείο τα 25 για να λειτουργεί η δομή με πλήρες προσωπικό κτλ. Σας ξαναλέω όμως ότι αυτό που μου είπε ο Υπουργός είναι ότι πλέον είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να βρούμε κορίτσια. Για να βρούμε κορίτσια. Ναι. Το ίδιο και ο Ηρακλής Μοσκόφ, ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Και το ίδιο είπε και αυτός. Είπαν και οι δύο ότι θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Θέλουμε να προηγούνται οι Δήμοι, γιατί πλέον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι Δήμοι για να πάρουν τέτοιες δομές. Αλλά ποιοι Δήμοι? Αυτοί που έχουν εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Εγκαταστάσεις του παλιού Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας έχουμε εμείς στον Εστόριο, έχει ο Πεντάλοφος, έχουν τα Ανόγια, δεν που είναι και κάποιοι άλλοι. Δεν είναι όλοι οι Δήμοι με τέτοιες εγκαταστάσεις πραγματικά. Έτσι. Γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε την πρόταση αυτή, αυτό σκέφτηκα, για να βάλουμε σε λειτουργία και αυτά τα κτίρια, γιατί κάποια στιγμή θα πέσουν αυτά τα κτίρια. Εγώ, κύριε Νατούλη, όταν παρέλαβα, βρήκα τις στέγες τους κατεστραμμένες, γεμάτο νερά μέσα τουλάχιστον στο ένα από τα δύο κτίρια και καταστραμμένο όλο τον εξοπλισμό, τον οποίο αγοράζουμε τώρα εξ αρχής. Άρα λοιπόν θα λειτουργούν αυτά τα κτίρια, θα κινείται κόσμος μέσα, θα υπάρχουν εργαζόμενοι, θα γίνονται μαθήματα και δεν μιλάω για τα υπόλοιπα ωφελήματα που κάποια παιδιά από άλλες περιοχές μεταναστών, δηλαδή μετανάστες, θα μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα από φιλολόγους, θα μετέχουν της ελληνικής παιδείας και ούτω καθεξής. Αυτά είναι άλλα ωφελήματα εθνικού χαρακτήρα. Αυτή είναι η σκέψη μας για τη δομή. Πότε θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο? Γιατί εξηγήσατε και είπατε ότι είναι μια πρότασή μου, πρέπει όμως να ψηφιστεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πότε έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, εάν όλα πάνε καλά, η δομή θα λειτουργήσει το 23. Μέχρι το 23 δεν υπάρχει πρόγραμμα. Μάλιστα. Τα τρέχοντα προγράμματα τελειώνουν το 22 και ξεκινούν τα καινούργια προγράμματα το 23. Μέσα στο 22 πρέπει να γίνουν τα κτίρια, ναι, να γίνει η αίτηση από το ΙΝΕΙΔΙΒΙΜ στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, να βεβαιώσει το Υπουργείο ότι υπάρχουν τα παιδιά και τότε να ξεκινήσει να λειτουργεί. Όταν όλα αυτά ολοκληρωθούν, θα γίνει μια προγραμματική σύμβαση του Δήμου Νεστορίου με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το παλιό δηλαδή Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, για να λειτουργήσει αυτή η δομή. Γιατί θα γίνει αυτή η σύμβαση? Γιατί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει παραχωρήσει τα κτίρια αυτά στον Δήμο για πολλά χρόνια. Και για να μην ξαναγίνεται διαδικασία επιστροφής των κτιρίων αυτών στον αρχικό τους φορέα, θα γίνει αυτή η προγραμματική σύμβαση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προγραμματικής σύμβασης θα συζητηθεί το θέμα και θα πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα βάλουμε και τους όρους, τους οποίους εγώ ήδη έχω βάλει, ας πούμε, σήμερα στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, που είναι οι εργαζόμενοι να είναι από την περιοχή μας, ας πούμε, ο βασικός όρος. Και οι υπόλοιποι που περιέγραψα προηγουμένως. Και βεβαίως όσοι θα εργαστούν εκεί, με αυτόν τον όρο θα αξιολογούνται και θα προσλαμβάνονται. Όχι από τον Δήμο, να το διευκρινίσουμε και αυτό. Όχι, ο Δήμος δεν έχει καμία σχέση με τη δομή. Ναι, καμία σχέση με την δομή. Ο Δήμος θα παραχωρήσει τα κτίρια, Για να είναι κάποια εκεί χρόνια. Ωραία. Για να τα λειτουργήσει το Ινστιτούτο Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Μάλιστα. Που είναι δημόσιος φορέας του Υπουργείου Παιδείας. Επειδή φαντάζομαι στον Εστόριο θα έχει συζητηθεί αυτό το θέμα, ποια είναι η άποψη εκεί των κατοίκων, δηλαδή πώς το βλέπουν, πώς το άκουσαν οι κάτοικοι εκεί? Κοίταξε, οι περισσότεροι κάτοικοι και οι περισσότερες μητέρες με τις οποίες συζητώ, ναι, δεν έχουν πρόβλημα εφόσον είναι κορίτσια ανήλικα. Ναι, θα είχαν πρόβλημα αν ήταν αγόρια, έτσι? Κανένας δεν θέλει τα αγόρια, ούτε εγώ, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε οι κάτοικοι, κανένας. Ναι, γιατί έχουν παρατηρηθεί σε περιοχές που υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές οι οποίες δεν συνάδουν με την ήσυχη κατά τα άλλα κοινωνία που μπορεί να υπάρχουν και να συνυπάρχουν. Είναι κάπως πιο δύσκολα και περίεργα τα πράγματα. Αυτό το έχουμε συμφωνήσει. Έχω απαντήσει και εγώ γραπτός ότι με ενδιαφέρουν μόνο τα ανήλικα κορίτσια και τίποτε άλλο. Εάν δεν βρεθούν τα κορίτσια αυτά, δεν θα λειτουργήσει η δομή. Μάλιστα. Τότε θα πάμε σε άλλες σκέψεις, μιας και θα
συντηρηθούν τα κτίρια και θα είναι έτοιμα για λειτουργία, θα πάμε σε κάποιες σκέψεις όπως φιλοξενίας κάποιων πανεπιστημιακών σχολών το καλοκαίρι για εκπαίδευση, ίσως προγραμμάτων Εράσμου του Πανεπιστημίου κτλ. Mm-hmm. Ναι, χαμένο δεν πάει τίποτα. Αυτό να το πούμε. Έτσι. Δεν υπάρχει. Έτσι. Θα δούμε λοιπόν την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη βλέπουμε. Το πιο σημαντικό, κύριε Νατσούλη, από όλη αυτή την ιστορία, και αυτό με απασχόλησε, με βασάνισε και πήγα και συζήτησα με το Υπουργείο το θέμα της δομής, είναι το θέμα της εργασίας. Το ότι δηλαδή θα εργαστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι. Αυτό είναι και πολύ... ξέρετε, είναι και με πολύ καλούς μισθούς. Άρα το να βρεθούν 20 οικογένειες να συμμετέχουν σε αυτή την οικονομική δραστηριότητα, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για τον Εστόριο, το οποίο πλήττεται από την ανεργία, όπως και όλος ο νομός Καστοριάς. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε και στην απορία του αυτό το θέμα, πραγματικά και για την περιοχή και για την ανεργία και για όλα τα άλλα, γιατί απαριθμίσατε 4-5 πλεονεκτήματα που θα έχει η περιοχή. 6 πλεονεκτήματα περιέγραψα. Yeah. Και βλέπω εδώ και ότι μας στέλνουν από τον Εστόριο μηνύματα και λένε καλά λόγια για αυτήν την προοπτική. Αυτό μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Ότι λένε κοιτάξτε, καλά λόγια, είναι καλά τα σχόλια που μας έρχονται αυτήν την ώρα από τον Εστόριο. Αυτά που περιγράφω μόνο καλά είναι. Δεν υπάρχει τίποτα κακό. Αν υπήρχε κάτι κακό δεν θα το ήθελα εγώ ίδιος. Αλλά βλέποντας αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή μας και ψάχνοντας τρόπους να μειώσουμε την ανεργία, σκέφτηκα και αυτόν τον τρόπο. Εάν αυτός ευοδοθεί και καταλήξει θετικά, θα είναι ωφέλιμη αυτή η διαδικασία για την περιοχή μας. Έχω αρχίσει και φοβάμαι ότι δεν θα υπάρξουν διαθέσιμα ανήλικα παιδιά για αυτή την ιστορία. Και να σας πω και κάτι τώρα, ίσως δεν πρέπει να το πω αυτό. Μόλις οι άλλοι δύο δήμοι έμαθαν ότι ενδιαφέρεται τον Εστόριο για να κάνει μια αντίστοιχη δομή, αντέδρασαν. Εννοείται Καστοριά. Αντέδρασαν... Μισό λεπτά και... Γιατί... Εννοείται Καστοριά και Αργός. Όχι, όχι, όχι. Α. Οι δύο δήμοι που έχουν δομές. Από έχουν ήδη δομές, μάλιστα. Που έχουν ήδη δομές. Γιατί αντέδρασαν, όχι φυσικά να απαγορεύσουν σε εμάς να κάνουμε, αλλά πήγαν και εξέφρασαν τους προβληματισμούς στο Υπουργείο, λέγοντας ότι μην κάνετε μία τρίτη δομή και μας πάρετε τα παιδιά και μας μειώσετε τους εργαζόμενους. Βλέπουν λοιπόν να χάνουν ίσως κομμάτι τη συνέχεια των δομών που έχουν και απασχολούν κόσμο στα μέρη τους. Έτσι, γιατί, αυτό είναι. Γιατί άλλο να υπάρχουν διαθέσιμα κορίτσια για δύο δομές και άλλο να υπάρχουν άλλο διαθέσιμα για τρία. Είναι... Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή να ξέρουμε ότι στο πεντάλοφο δουλεύουν 40 άτομα. Μάλιστα. 40 το 40 ξαναλέω. Άτομα. Η αναλογία είναι περίπου ένας προς έναν. Ένας φιλοξενούμενος, ένας εργαζόμενος. Ένας εργαζόμενος. Εγώ δεν λέω 25 ότι θα δουλεύουν. Λέω 15 με 20 γιατί δεν πιστεύω ότι θα έχουμε πάντα 25 κορίτσια που θα φιλοξενούνται. Λοιπόν, μέχρι σήμερα στο πεντάλοφο δουλεύουν 40 άτομα. Ακούστε το αυτό σε ένα χωριό, 40 άτομα. Είναι εκπληκτικό, πραγματικά. Ναι, και να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μιλάμε για δομές, αυτές τις δομές που βλέπουν στην τηλεόραση, κάτι κλειστές δομές των χιλιάδων ανθρώπων κτλ. Μιλάμε για ένα τηρείο, για δύο κτίρια στον Εστόριο που θα φιλοξενήσουν το μέγιστο 25 ανήλικα κορίτσια. Αν και για τις άλλες δομές υπάρχει μια πρόταση εδώ και ένα τουλάχιστον και παραπάνω χρόνο από τον κύριο Θωμά Αναστασίου. Για κλειστή δομή ουσιαστικά κάπου στο νομό της Καστοριάς που θα μπορούσε να επιφέρει 200, 300 ίσως και 400 θέσεις εργασίας. Είναι και αυτό. Αυτό είναι κάτι άλλο, κύριε. Είναι κάτι άλλο, βέβαια. Είναι κάτι άλλο. Να το συγχαίει ο κόσμος στο μυαλό του. Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Εδώ μιλάμε για φιλοξενία ανήλικων κοριτσιών, μόνο κοριτσιών, σε αυτές τις δομές, σε αυτά τα κτίρια. Σε ανοιχτή δομή τη μαθητική εστία των Εστορίων. Λοιπόν. Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον, παραλαμβάνω, να το δούμε στην πορεία και μακάρι πραγματικά να υλοποιηθεί στην πορεία. Θα είναι πάρα όλα πολύ καλό, νομίζω, θα για όλη την περιοχή. Όλα θα τα δούμε μέσα στο 22. Το 23 θα γίνει, αν όλα πάνε καλά. Το 23. Και ποτέ κανείς μέσα στο 22 έχει να το συζητάμε, να το κουβεντιάζουμε, σωστά. Να το... Και ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς αυτά τα κορίτσια μπορεί ίσως και να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία με κάποιον τρόπο. Δηλαδή, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι στη συνέχεια της ζωής τους. Αρκετά από αυτά τα κορίτσια, από τις πληροφορίες που παίρνω τώρα από το Υπουργείο, είναι κορίτσια που κάποιοι γονείς τους έχουν πεθάνει, έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη μετακίνηση
και άλλοι που έχουν ήδη μετακινηθεί στην Ευρώπη και περιμένουν αυτά τα κορίτσια να ενηλικιωθούν για να φύγουν, να μετακινηθούν και αυτά στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Άρα τα περισσότερα από αυτά όταν γίνουν 18 χρονών φεύγουν. Φεύγουν, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κοσλόπλε, βέβαια είχατε και άλλα ωραία στην Αθήνα για το φράγμα του Νεστορίου, το φράγμα αρδευτικό διποταμίας με τον κύριο Ορέστη Καβαλάκη, έτσι δεν είναι, και με τον υπουργό τον Παπαθανάση. Ναι, βρεθήκαμε με τον αναπληρωτή. Δεν ξέρω αν θέλετε και γι' αυτά να πείτε μια κουβέντα. Βρεθήκαμε με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, για το φράγμα και το αρδευτικό της διποταμίας, ναι, το οποίο ακόμα είναι στα σπάργανα. Ισχύει δηλαδή ότι είναι στα 21 έργα, αλλά δεν είναι στα 8 πρώτα, στην προτεραιότητα δηλαδή. Εκεί καταφέραμε μέσα από την πίεση που ασκήσαμε στον υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα και στους λοιπούς συνεργάτες του, να περάσουν από την Κυβερνητική Επιτροπή τις επόμενες μέρες το έργο αυτό και να πάρει μια προτεραιότητα, έτσι ώστε σε ένα λογικό χρονικό διάστημα που δεν μπορώ να το προσδιορίσω, να πάρει σάρκα και οστά. Ο κύριος Σκυλακάκης, επαναλαμβάνω, μου είχε πει πέρυσι το καλοκαίρι ότι θα έχουμε τελειώσει μέχρι το τέλος του 2022, αλλά εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε τελειώσει τις διαδικασίες στο τέλος του 2022, μπορεί να πάμε και στο 2023. Σημασία έχει ότι το έργο αυτό έχει μπει το νερό στα βλάκι για το έργο αυτό. Ναι. Ένα τελευταίο. Ναι. Ένα τελευταίο. Συναντήθηκα με τον υπουργό, τον κύριο Καραγιάννη, υποδομών, ναι, και μεταφορών. Ναι. Και παίρνουμε 360.000 ευρώ για να κάνουμε την εσωτερική οδοποιία του χωριού των Κομνηνάδων. Γιατί βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση η εσωτερική δρόμη του χωριού αυτού. Και πήραμε, δεν πήραμε ακόμα την έγκριση, πήραμε την υπόσχεση, στείλαμε το αίτημα και σε μία εβδομάδα θα έχουμε την έγκριση για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα έργο εσωτερικής του Κομνηνάδες. Κύριε Κοσλόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ατσούλη. Ευχαριστώ και εγώ. Τα λέμε με την πρώτη ευκαιρία και πάλι. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν με τον Δήμαρχο Νεστορίου. Βλέπετε λοιπόν, και νομίζω αναλυτικά το είχαμε υποσχεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα έχουμε τόσο συγκεκριμένο θέμα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν με την δομή φιλοξενίας των ανήλικων κοριτσιών από χώρες που έχουν μεταναστέψει εδώ. Δεν είναι όμως ακόμη βέβαιο και σίγουρο ότι θα βρεθεί ο αριθμός των κοριτσιών που θα μπορέσουν να φιλοξενηθούν. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.